έλεγε ο Αββάς Απολό ότι πρέπει να προσκυνούμε τους αδελφούς που μας επισκέπτονται, όπως έκανε και ο Αβραάμ, σαν να προσκυνούμε τον ίδιο το Θεό διαμέσου των αδελφών μας. Είδες τον αδελφόν σου, είδες τον ίδιο το Θεό σου. Και τους αδελφούς που μας επισκέπτονται πρέπει να τους παραβιάζομαι να αναπαυθούν κοντά μας, όπως έκανε ο μακάριος Λότ, που παραβίασε για φιλοξενία τους αγγέλους που τον επισκέφθηκαν. Ο Αββάς Απολό, όπως είδατε, σε μια μετάφραση σας το είπα, εκφράζει το μέγεθος της ευγενίας που πρέπει να έχουμε στην υποδοχή των αδελφών, δηλαδή στην φιλοξενία των αδελφών. Εμείς οι Έλληνες χριστιανοί τίθεται το ερώτημα: είμεθα φιλόξενοι, είμεθα ευγενείς, είμεθα ευγενείς εν γενική ενία? Παρότι οι προγονείς μας, αγαπητοί μου, λάτρευαν τον ξενία Δία, δηλαδή τον Δία που είχε το επωνύμιον ξενίας, ξενίας Ζεύς, δηλαδή ο προστάτης της φιλοξενίας, που σήμαινε ότι οι προγονείς μας, σας λέγω, ήσαν φιλόξενοι, ήσαν ευγενείς. Και εμείς που δεχθήκαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, βεβαίως πολύ περισσότερο θα πρέπει όχι πια να έχουμε την ευγένεια σαν μια φυσική αρετή όπως οι προγονείς μας, αλλά μια αρετή εξ αποκαλύψεως, μια ευαγγελική περικοπή. Φοβούμε όμως ότι εμείς οι νεότεροι Έλληνες δεν έχουμε αυτήν την ευγένεια που θα έπρεπε από δυο τουλάχιστον πηγές να έχουμε αυτήν, και από τους προγόνους και από το Ευαγγέλιο. Δεν είμαι θα ευγενής. Βέβαια εν ευρία ενία δεν μιλάμε πολλές φορές καλά στον συνάνθρωπό μας, δεν έχουμε μια εγκαρδιότητα απέναντί του. Είμεθα κατσούφιδες, κυθροποί, αγέλαστοι πολλές φορές, όταν δεν έχουμε όρεξη να μιλήσουμε. Μιλάμε με λέξεις που δεν κοσμούν την ανθρώπινη γλώσσα. Έχουμε μία βάναυση γλώσσα. Δεν μιλάμε καλά. Μάλιστα, στα τελευταία μας χρόνια η γλώσσα μας έχει χαλάσει, έχει υποτιμηθεί, υποτονιστεί, έχει πέσει πολύ χαμηλά. Όχι μόνο έχει φτωχύνει γλωσσικά, αλλά έχει φτωχύνει και ποιοτικά, από πλευράς πια τρόπου συμπεριφοράς. Και αν καμιά φορά δείχνουμε κάποια ευγένεια, πολλές φορές μπορεί να είναι η αιτία είτε συμφεροντολογική είτε τυπική, γιατί ίσως τέτοια αγωγή έχουμε δεχθεί. Πάντως υποκριτική. Δεν είναι εγκαρδία, δεν είναι κάτι πηγαίο, κάτι που να βγαίνει από μέσα μας. Αλλά τι είναι εκείνο το οποίο κάνει τον άνθρωπο ευγενή? Ασφαλώς είναι η αγωγή, ασφαλώς είναι και το σχολείο και το σπίτι. Η αγωγή και στο σπίτι και στο σχολείο. Εάν οι διδάσκαλοι, μάλιστα από το δημοτικό κυριότατα, μαθαίνουν τα παιδιά να είναι ευγενή, τότε αναμφισβήτητα ο νέος άνθρωπος θα γίνει ευγενής, γιατί έτσι έμαθε. Δεν μπορεί να συμπεριφερθεί αλλιώτικα. Ο Ευρωπαίος ευρίζει εις των πληθυντικών, γιατί έτσι έμαθε.
Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μια αγωγή ή από το σπίτι ή από το σχολείο που δίδεται εις τον καινούριον άνθρωπο δεν είναι μια ευγένεια βάθους. Δεν εγγίζει, θα λέγαμε, αυτή την αληθινή και την πηγαία ευγένεια. Είναι εκείνο που έχουν άλλοι λαοί, όπως οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι κινούνται μέσα σε ένα κύκλωμα ευγενίας, σε ένα savoir vivre, το οποίο, η οποία ευγένεια δεν είναι αληθινή. Την έχουν έτσι διδάξει τα παιδιά τους. Όλοι αυτοί έτσι μιλούν, αλλά δεν είναι όμως πηγαία. Το κλειδί της αληθινής ευγενίας θα μας το δείξει ο Αββάς Απολό. Είπε το εξής, αν προσέξατε σε αυτό που σας διάβασα: είδες γάρ των αδελφών σου, είδες των θεών σου. Διότι, λέγει, αφού μίλησε για την ευγένεια, την καλή υποδοχή, την φιλοξενία, την φιλοφρόνηση, αφού μίλησε, λέγει μετά, διότι είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου. Εδώ είναι το μυστικό της ευγενίας. Πρέπει να μάθει ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, από μικρό παιδί, όχι απλώς τους καλούς τρόπους, πως πρέπει να τρώμε, πως πρέπει να καθόμαστε, πως πρέπει να μιλάμε, αλλά πρέπει να μάθει ότι ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα του ζώντος Θεού. Αν θέλετε, ο άλλος άνθρωπος είναι η ζώσα εικόνα του ζώντος Θεού. Από τη στιγμή που θα γίνει συνείδησης ότι ο άλλος άνθρωπος, ο κάθε άλλος άνθρωπος, ο πας άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, όπου κι αν αυτός βρίσκεται, σε όποιο σημείο της γης, όποιου πολιτισμού επιδράσεις και ανέτυχε, ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Από τη στιγμή που αυτό θα το δούμε, τότε αναμφισβήτητα θα σταθούμε απέναντί του με ευγένεια. Γιατί? Ξέρετε ότι όταν τιμάς το Θεό, δεν μπορείς παρά θα τιμάς και την εικόνα του. Εάν έχουμε την εικόνα του Χριστού και τη θυμιάζουμε, δεν μπορούμε, γιατί τιμούμε το πρωτότυπο των Χριστών, δεν μπορούμε να μην τιμήσουμε τις ζωντανές εικόνες του Χριστού που είναι οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν ποτέ? Αλλά και κάτι ακόμα. Ο κάθε άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού. Όχι μόνο εικόνα του Θεού, αλλά και πλάσμα του Θεού. Αν δε τύχει να είναι χριστιανός, τότε είναι και κατά χάρη Υιός του Θεού. Συνεπώς, όταν λέμε εκείνο το Πάτερ ημών, Πατέρα μας, δείχνει ότι έχουμε, είμεθα παιδιά του Θεού κατά χάρη, και μεταξύ μας είμεθα αδελφοί. Άρα είμεθα γένους. Τώρα εδώ είναι, θα λέγαμε, ένας πλεονασμός, αλλά δεν πειράζει, ας μου το συγχωρήσετε. Είμεθα γένους ευγενούς. Ευγενής θα πει καλό γένος. Είμεθα, πώς το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, οι προγονείς μας, το διασώσει και ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στον Άριο Πάγο, του γάρ και γένος εσμέν. Τίνος του Θεού. Διότι, λέγει, είμεθα γένος του Θεού. Εφόσον λοιπόν είμεθα γένος του Θεού, είμεθα ευγενής. Όπως όταν ο πατέρας μου, όπως λέμε στην κοινή, η σκούφια μου κρατάει από ψηλό τζάκι. Ο πατέρας μου είχε αξιώματα και ήταν σπουδαίος, και εγώ είμαι ευγενής. Αν ο πατέρας μου είναι ο Θεός, τότε πόσο περισσότερο είμαι ευγενής. Να λοιπόν, από πού πηγάζει η ευγένεια?
όταν δω τον άλλον άνθρωπο ως εικόνα του Χριστού και ως παιδί του Θεού, τότε, και συνειδητοποιήσω αυτό, τότε θα είμαι ευγενής και θα έχω μία ευγένεια πηγαία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ίσως την τυπική ευγένεια, αυτή την καθιερωμένη, αυτό το πρωτόκολλο που λέμε, και όμως έχουν ευγενεστάτη ψυχή. Διάβαζα κάποτε, ένας τουρίστας είπε σε ένα νεαρό, σε ένα χωριό, παιδί μου, του λέγει, από πού θα πάω, σε παρακαλώ, να βρω εκείνο το σημείο. Του έδειξε ο μικρός, ο νεαρός, και όχι απλώς του έδειξε, αλλά και τον πήγε αρκετά στο δρόμο. Φιλοτιμήθηκε ο ξένος και έβαλε και του έδωσε λίγα χρήματα. Δεν ήθελε να τα πάρει, τον εβίασε ο άλλος, τα πήρε. Ύστερα από αρκετή ώρα αντελήφθηκε ότι κάποιος τον φώναζε από πίσω. Τι είχε γίνει? Γύρισε αυτός πίσω, πήγε στο αμπέλι του, έκοψε στα φίλια και του τα πήγαινε επειδή του έδωσε κάποια λίγα χρήματα. Αυτό μπορεί να μιλήσει στον ενικό, αλλά είναι μια ευγένεια πηγαία. Αυτή είναι η ευγένεια, η ευγένεια της ψυχής. Και αν ακόμη ο άλλος άνθρωπος είναι χριστιανός, καλύτερα θα λέγαμε, αν είναι βαπτισμένος, τότε είναι και αδελφός, διότι βγήκαμε από την ίδια μήτρα που είναι η κολυμβήθρα. Αυτό θα πει αδελφός. Είναι το α και αδελφός. Και αδελφός θα πει κοιλία. Το α είναι αθρηστικόν και σημαίνει αδελφός όλοι αυτοί που βγαίνουν από την ίδια κοιλία. Είναι λοιπόν αδελφός γιατί βγήκαμε όλοι από την ίδια μήτρα που λέγεται κολυμβήθρα. Ακόμη αν κοινωνεί, έχουμε το ίδιο αίμα, γιατί κοινωνούμε το ίδιο αίμα. Σε αυτό ή σε αυτά ακριβώς που σας είπα διακρίνει κανείς τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην ευγένεια, όπως την τονίζει αυτό το άνθος της ερήμου ο Απολλό, ότι είδες, λέγει, το πρόσωπο του αδελφού σου, είδες το πρόσωπο του Θεού. Η διαφορά από την κοσμική ευγένεια, η οποία είναι τυπική εκείνη, τούτη είναι ουσιαστική. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι όταν ο Ιακώβ επέστρεψε στη γη Χανάν, έλειπε 20 χρόνια εκεί στη Μεσοποταμία και συνάντησε τον αδελφό του τον Ισάφ, που υπήρχε και μία εχθρότης όταν εδραπέτευσε ο Ιακώβ για να μην τον κακοποιήσει ο Ισάφ, επειδή ενθυμίσε την ιστορία της υφαρπαγής των πρωτοτοκίων κτλ. Όταν επιστρέφει πια ύστερα από 20 χρόνια ο Ιακώβ πίσω, έστειλε και ειδοποίησαν τον Ισάφ ότι καταφτάνει να προϋπαντηθούν. Και όταν προϋπαντήθηκαν, είναι δε πάρα πολύ συγκινητική αυτή η προϋπάντηση. Διαβάσατε ότι, παρακαλώ, είναι στο 33ο κεφάλαιο της Γενέσεως, να δείτε τι εκεί ακριβώς έγινε με αυτήν την προϋπάντηση μεγαλοπρεπής, σπουδαία, ωραία. Όταν λοιπόν συναντήθηκαν και αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν και του δώσε δώρα πολλά ο Ιακώβ, και ο Ισάφ του λέει, αδελφέ, έχω πάρα πολλά και εγώ. Όχι, θα τα πάρεις. Και τα πήρε τελικά ως ευλογία. Είπε τότε ο Ιακώβ εκείνα τα θεολογικότατα λόγια: ένεκεν τούτου είδον το πρόσωπον σου ως αν της είδη πρόσωπον Θεού. Είδα, λέγει, το πρόσωπό σου
όπως κάποιος θα έβλεπε το πρόσωπο του Θεού. Σίγουρα, αγαπητοί μου, αν παντού πάντοτε, στο δρόμο, στο τρένο, στη δουλειά μας, στο εργοστάσιο, στο γραφείο, οπουδήποτε, συναντήσουμε οποιονδήποτε άνθρωπο, που συναντούμε ανθρώπους, έχουμε μόνιμη μέσα μας αυτήν την θέση ότι ο άλλος είναι το πρόσωπο του Θεού, τότε σίγουρα θα είμαστε ευγενείς. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι αρετές της ευγενίας και της φιλοφρονήσεως και της φιλοξενίας, όλες είναι ομογάλεκτες, αδελφές, έρχονται σαν πολύτιμα πράγματι πετράδια να στολίσουν των γνήσιων άνθρωπων.